Κυπριανού, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πώς είδατε το debate, κύριε Κυπριανού, σας ικανοποίησε το φορμά, πώς είδατε τους συζητητές? Δεν θα σταθώ στο φορμά, στο διαδικαστικό, διότι δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, για να είμαι ειλικρινή. Εδώ που τα λέμε, είχε ένα θέμα εκεί πάντως, δεν είχε? Θα προτιμούσα να υπήρχε χρονικό όριο στο οποίο οι δύο να έπρεπε να απαντούν, γιατί θα βλέπαμε και την ικανότητα τους να χειρίζονται ζητήματα κάτω από πίεση. Ακριβώς. Που είναι κάτι το σημαντικό. Δυστυχώς ο κύριος Αναστασιάδης φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε συνθήκες πίεσης και δεν το αποδέχτηκε. Εγώ θα σταθώ στα ουσιαστικά ζητήματα και θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καταδέχτηκε να πει ψέματα. Πού? Για ποιο πράγμα? Σας αφορούσε ένα μέρος, η αλήθεια είναι, τη συζήτηση. Με αφορούσαν διάφορα ζητήματα. Ας πούμε εκείνο εκεί με το Μον Πελεράν, που είναι το πιο βασικό. Θα ξεκινήσω με δύο ζητήματα που με αφορούσαν. Αν ο κύριος Αναστασιάδης είναι Τουρκοκύπριος, τότε ναι, μου το είπαν οι Τουρκοκύπριοι και επίστεψα στους Τουρκοκύπριους. Κύριος Αναστασιάδης μου το είπε. Να το εξηγήσουμε λιγάκι, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το καταλαβαίνει και πολλοί κόσμος. Εκείνο που υπόθηκε είναι ότι χρησιμοποίησε το όνομά σας ο κύριος Αναστασιάδης για να φύγει από το Μον Πελεράν. Είπε στον κύριο Ακτινζή ότι ο άντρος αντιμετωπίζει προβλήματα στο ΑΚΕΛ και μου ετηλεφώνησε, μου ζητά να επιστρέψω πίσω για να κουβεντιάσουμε για το πώς θα χειριστούμε περαιτέρω τα ζητήματα. Μάλιστα. Και επέστρεψε στην Κύπρο. Αυτό δεν το έμαθα από τους Τουρκοκύπριους. Την επόμενη το μεσημέρι που συναντήθηκα με τον κύριο Αναστασιάδη, μου το είπε ο ίδιος. Και μάλιστα γελούσε όταν μου το έλεγε. Μάλιστα. Λέγοντας μου ότι ξέρεις, χρησιμοποίησα το όνομα σου διότι ο κύριος Ακτινζή μόνο αυτή τη δικαιολογία θα δεχόταν για να επιστρέψω στην Κύπρο. Και μιλάμε απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτη για το Μον Πελεράν 1. Για το Μον Πελεράν 1, όταν είχαν φτάσει τα πράγματα κοντά στο εδαφικό. Ναι, όταν συζητούσαν το εδαφικό, είχα συμφωνήσει στα δύο από τα τρία κριτήρια τα οποία έβαλαν κάτω. Συζητούσαν το τρίτο και είχε την αντίληψη τότε ο κύριος Αναστασιάδης ότι περίπου συμφώνησαν και στο τρίτο. Παρόλο που συζητώντας εγώ την επόμενη ημέρα με τους Τουρκοκύπριους, κατάλαβα ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση στο τρίτο κριτήριο. Μάλιστα. Και επέλεξε να πει ένα ψέμα για να φύγει, και επέλεξε να πει ένα δεύτερο ψέμα, λέγοντας τάχα ότι ο άντρος Κυπριανού επίστεψε στους Τουρκοκύπριους. Επαναλαμβάνω, αν ο Νίκος Αναστασιάδης είναι Τουρκοκύπριος, επίστεψα στους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι το ένα ψέμα. Το ένα θέμα που με αφορούσε εμένα και δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Το δεύτερο που είπε, και το λένε όπως τα παπαγαλάκια από το επιτελείο του Δημοκρατικού Συναγερμού και του κύριου Αναστασιάδη, είναι ότι ανέστησε στα ένα tweet και με το οποίο εγκομίαζα το γεγονός ότι ο κύριος Αναστασιάδης εγκατέθεσε προτάσεις. Και γιατί τώρα επικρίνω? Μα επικρίνω για την στάση την οποία ανετήρησε ο κύριος Αναστασιάδης στο δείπνο. Η κριτική όλη που ασκεί το ΑΚΕΛ στον κύριο Αναστασιάδη είναι για το τι έγινε στο δείπνο. Της 6ης Ιουλίου. Της 6ης προς 7 Ιουλίου. Μάλιστα. Ο κύριος Αναστασιάδης λέει ότι εκείνος που ετήναξε το δείπνο στον αέρα ήταν ο κύριος Τσαβούσοκ. Ο κύριος Κουτέρας ήταν παρόν στο δείπνο. Ναι. Την έκθεση του τι λέει ο κύριος Κουτέρας? Ότι εχάθηκε μια ιστορική ευκαιρία. Όταν το είπα αυτόν επιστρέφοντας από το Ξάνθ Μοντάνα, με εχλέβαζε ο κύριος Αναστασιάδης. Μα πού είναι αυτό στην ευκαιρία, ότι εχάθηκε ευκαιρία? Αυτό λέει ο Γενικός Γραμματέας. Γιατί δεν απαντά στο Γενικό Γραμματέα? Δεν θα μπορούσε, εδώ που τα λέμε τώρα για το δεύτερο θέμα που τίθεται, δεν θα μπορούσε ο Γενικός Γραμματέας να αποδώσει ευθύνες. Ήταν σαν να θέλει να διακόψει τη διαδικασία. Ένα λεπτό, κύριε Αδηλίνη. Μα επιρρύπτει ευθύνες. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Πού επιρρύπτει? Τι λέει στην έκθεση του για το ξάσμα της ΑΝΑ ο Γενικός Γραμματέας? Ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία. Χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία και συνεχίζει. Λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης από τους δύο ηγέτες. Μάλιστα. Τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Αναστασιάδη. Μάλιστα, και για τους δύο τους παίρνει μπάλα. Και συνεχίζει και παρακάτω, στον παράγραφο 18, και ανέμενα εσείς οι έγκριτοι δημοσιογράφοι που παρακολουθάτε αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ καλά και από πολύ κοντά, αυτά τα πράγματα να τα δείτε και να τα. Καλά, μην πυροβολείτε μας τώρα. Όχι, δεν πυροβολώ εσάς. Απλώς λέω ότι ξέρω τις ικανότητες σας και ανέμενα ότι θα τα βλέπετε αυτά τα πράγματα. Τα βλέπουμε, κύριε Κυπριανού. Στην παράγραφο 18, στις 4 τελευταίες γραμμές, λέει το εξής ο Γενικός Γραμματέας για την Τουρκία,
που λένε ότι δεν συνηθίζει να επιρρύψει ευθύνες στο Γενικό Γραμματέα. Επέρριψε στον Αναστασιάδη και στον Ακίνζη. Τι λέει για την Τουρκία, στην παράγραφο 18. Για την Τουρκία δεν λέει τίποτα, αυτό είναι δεδομένο, κύριε Ακίνζη. Όχι, ένα λεπτό. Λέει κάτι η Ελευθερία. Εδώ διαφωνώ μαζί. Λέει παρόλες τις δημόσιες τοποθετήσεις και τη ρητορική, σε σκατηδίαν και σε βάθος συζητήσεις που είχαμε όλες τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή και την Τουρκία. Και την Τουρκία, ναι. Διαπίστωσα ότι όλες, ανεξαιρέτως, προσήλθαν στο Ξάνθος Μοτσάνα με διάθεση να συνεργαστούν για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτά λέει για την Τουρκία. Εάν ο κύριος Τσαβούζογλου ετοίναζε το δείπνο στον αέρα, θα έλεγε αυτό το πράγμα για την Τουρκία και σε αντιδιαστολή θα έλεγε εκείνα που είπε για τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι ένα εύλογο ερώτημα που τίθεται. Και υπάρχει ακόμα ένα εύλογο ερώτημα. Όταν τα έγραψε αυτά ο Γενικός Γραμματέας και ο κύριος Αναστασιάδης λέει η αλήθεια είναι άλλος πως. Γιατί δεν αντέδρασε. Γιατί δεν είπε στο Γενικό Γραμματέα, κύριε Γενικό Γραμματέα, δεν τα γράφεις καλά, δεν τα λες καλά. Τα πράγματα είναι διαφορετικά που έγιναν. Είναι ο κύριος Τσαβούσογλου που ευθύνεται για το ότι το δείπνο ετεινάχτηκε στον αέρα. Γιατί δεν ζήτησε από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να αντιδράσουν και να πούνε στο Γενικό Γραμματέα, κύριε, η έκθεση σου δεν καταγράφει τα γεγονότα αντικειμενικά. Γιατί αισιόπησε ο κύριος Αναστασιάδης, δεν πρέπει κάποιον να διερωτηθεί γιατί αισιόπησε. Νομίζω ότι έχουμε διερωτηθεί πολλές φορές, κύριε Κυπριανού, και εσείς και πολλοί άλλοι ανάμεσα σε αυτούς και εγώ. Αλλά αυτό δεν είναι ένα θέμα σίγουρα που πρέπει να απαντηθεί. Το άλλο που με απασχόλησε όταν σας άκουγα προηγουμένως είναι γιατί εσείς περιμένατε τώρα στην τούρλα του προεκλογικού να πείτε αυτό το πράγμα που έγινε στο Μοντπελεράν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακέφερε με αυτόν τον τρόπο, αγαπητέ Λευτέρη. Να σου πω δύο πράγματα. Καταρχάς, δεν είναι τώρα που το είπα. Σας άκουσα ότι είπατε και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό επίσης. Προκάλεσα τον κύριο Αναστασιάδη εδώ και καιρό να πει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο έφυγε από τον Μοντπελεράν. Είπα ότι αν δεν πει τον λόγο, θα το πω εγώ. Μάλιστα. Το ΑΚΕΛ θέτει πάνω από όλα το συμφέρον της Κύπρου. Ενώ λοιπόν εξελισσόταν η διαδικασία, δεν υπήρχε περίπτωση να πω κάτι τέτοιο δημόσια και να υποσκάψω την διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη. Τότε ο στόχος ο δικός μας ήταν να βοηθήσουμε τη διαδικασία σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλα τα περιθώρια και αν υπήρχε δυνατότητα να καταλήξουμε στη συμφωνία. Δυστυχώς, ο κύριος Αναστασιάδης έβαλε τις προσωπικές του φιλοδοξίες πάνω από οτιδήποτε άλλο, πάνω από το μέλλον της Κύπρου, πάνω από το μέλλον των επόμενων γενιών και αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν μας αφήσε περιθώρια να σιωπήσουμε. Αυτόν τα λέω, ναι. Ναι, αλλά βέβαια αυτό πάλι δεν βοηθάει τη διαδικασία. Απλά βοηθάει ίσως ενδεχομένως. Μα ποια διαδικασία? Δεν υπάρχει τίποτα, θα μου πείτε. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη τώρα. Ο Γενικός Γραμματέας τους λέει ότι. Ναι, αλλά προσπαθούμε να σκεφτούμε όλοι μας, όσοι τουλάχιστον. Και είναι οι περισσότεροι Κύπροι, φαντάζομαι, που θέλουν να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αν να την υπονομεύουμε μόνοι μας. Η δική μου άποψη είναι ότι με τον κύριο Αναστασιάδη στο πιδάριο του κράτους δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Μάλιστα. Είναι γι' αυτό το λόγο που τα λέω αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Πάντως, έχει αποδείξει για επανελειμμένη φορά ότι εκείνον που ιεραρχεί ως πρώτον είναι τις προσωπικές του φιλοδοξίες και την κατάληψη της εξουσίας. Και ο τόπος αφήνεται στο περιθώριο. Πάντως, εμείς περιμέναμε να ακούσουμε κάτι για Υπουργό Οικονομικών χτες. Τουλάχιστον εγώ περίμενα. Θεωρούσα ότι είναι μια κατάλληλο βήμα αυτό να πει ο κύριος Μαλάς ποιο θα διορίσει Υπουργό Οικονομικών, εφόσον βέβαια τον εκλέξουν οι ψηφοφόροι. Η απόφαση είναι δική του κύριου Μαλά. Δεν μας αφορά εμάς. Ναι, εσείς αλλά δεν μπορεί να μην ξέρετε τίποτα κι εσείς, κύριε Κυπριανού. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, θα επαναλάβω ότι η απόφαση ανήκει στον κύριο Μαλά. Είχε την καλοσύνη να ανταλλάξει κάποιες σκέψεις μαζί μας. Η απόφαση είναι αποκλειστικά δική του. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να σας πω οτιδήποτε εγώ. Πάντως έγιναν επαφές με διάφορους. Είναι αυτό από το ρεπορτάζ τουλάχιστον φαίνεται, αλλά δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής. Γιατί συμβαίνει? Δεν ξέρω αν αυτά τα ονόματα που γράφονται είναι ονόματα τα οποία έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Όχι, μας το έχει διαψεύσει. Μας είπε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, λέει ο κύριος Μαλάς, αλλά ή τουλάχιστον ότι δεν ισχύουν. Αυτό γνωρίζω και εγώ, διερωτούμε. Έχουμε μείνει στο περίμενο όμως, κύριε Κυπριανού. Είναι λοιπόν, γεγονός.
Δεν περιμένουμε να ακούσουμε όνομα, δεν ακούμε και μάλιστα ο κύριος Μαλάς τον άκουσα σε τηλεοπτικό σταθμό να λέει ότι Δευτέρα Τρίτη, εννοούσε την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη, θα ανακοίνωνε όνομα. Και είναι Πέμπτη. Παραλαμβάνω ότι η απόφαση είναι αποκλειστικά δική του. Μάλιστα. Πώς είδατε το ότι σχολιάστηκε έτσι, όχι και τόσο καλά το ότι κρατούσε το. Το τάμπλετ στα χέρια του κυρίου Μάνας. Καλά, ποιον είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Πήγα σε διαγώνισμα και έπρεπε να είσαι. Χαμός έγινε πάντως στο Twitter με αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω. Αντί να πιστωθεί σε έναν άνθρωπο. Ότι είναι μοντέρνος. Η γνώση της τεχνολογίας και ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να πηγαίνει και σε οποιασδήποτε συζητήσεις με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα χέρια του, έτσι ώστε να μην διαπράττει λάθη. Μα είχε και έγγραφα, είχε και τάμπλετ, τα είχε όλα μου ο κύριος Μαλαστής. Οπότε γιατί να πιστωθεί αρνητικά κάτι τέτοιο, για όνομα του Θεού. Καλά, στο Twitter που έβλεπα έλεγαν ότι έπαιρνε σκονάκια στο τάμπλετ, αυτό έλεγαν. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα, βέβαια. Γελάσαμε χτες, είναι γεγονός με αυτά. Πετε μου κάτι, δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι ενδιάμεσο δεν θα στηρίξει ούτε Αναστασιάδη ούτε Μαλά, αποφασίστηκε χτες κτλ. Τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ακολουθήσει την έκκληση αυτή της ηγεσίας για αποχή? Γιατί εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Λένε στον κόσμο να απέχει. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι προεκλογικά, ενώ πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, ο κύριος Παπαδόπουλος είχε δώσει διάφορες συνεντεύξεις, τις οποίες ήταν ξεκάθαρος. Όλοι μαζί στο δεύτερο γύρο να στηρίξουμε τον αντίπαλο του κύριου Αναστασιάδη για να τον απομακρύνουμε από την εξουσία. Αυτή ήταν η προτεραιότητα. Υπολόγιζε ότι θα είναι αυτός. Τα ίδια επαναλάμβαναν και οι υπόλοιποι που τον εστήριζαν. Οπότε αν κρίνεται η συνέπεια και η αξιοπιστία του καθενός μας σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα τους να πάρουν τις αποφάσεις που θεωρούν ως σωστές. Είναι σεβαστές αυτές οι αποφάσεις. Ναι, αλλά πόσο υπεύθυνο είναι να συστήνεις τον κόσμο σου να απέχει, λέγοντάς του δεν μας ικανοποιεί κανένας. Θα μας κρίνει τον καθέναν ο κόσμος για τον τρόπο που πολιτευόμαστε. Διότι βλέπουμε όλες τις πολιτικές ηγεσίες να λένε όταν παρουσιάζεται εκείνο το υψηλό ποσοστό αποχής ότι πω πρέπει να κάνουμε κάτι, τι πράγματα είναι αυτά, απαράδεκτο εκείνο το άλλο και στο τέλος βγαίνουμε και λέμε μην ψηφίσεις κανέναν. Μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Συμφωνώ και υπερθεματίζω, αλλά επαναλαμβάνω ο καθένας από εμάς είναι στην κρίση. Με παίρνουν από άλλο ραδιοσταθμό.